τη συσκευή είναι 45 μοίρες. Μπαίνει μέσα και έχει μεγάλη σωλήνα που είναι καθρεφτά, όλο καθρεφτός μέσα και το γυρίζει 45 μοίρες και στο ταβάνι έχεις ένα σκέπασμα με γυαλί που το φέρνει όλο μέσα. Και φέρνει φωτεινότητα. Ναι, το κάνει πολύ φωτεινό. Την ημέρα δεν χρειάζεται. Κάπως τα λένε αυτά. Κάτω του τραφωτός, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2015. Εγώ και ο ξάδερφος μου, ο δεύτερος, ο Ιωάννης ο Κράτσιος, βρισκόμαστε στο κελί της καρδιάς μας, στο Μαρούδα. Πώς σου φάνηκε έτσι η πρώτη εντύπωση με την επαφή σου στο Άγιο Όρος? Είναι πολύ πιο, με το παιδί, σίγουρα είναι πολύ πιο τουριστικό από τι το περίμενα. Έτσι, περίπου. Εκεί φαίνεται που τα παρακάνουν όλα, τα κάνουν πολύ ωραία, αλλά πάλι σου φαίνεται κάπως πολύ είναι. Δεν έχεις την ησυχία που περιμένεις ένα μοναστήρι, αλλά τις παράδοσες τις μαθαίνεις όλες, όπως θα ήταν τα μεγάλα μοναστήρια χρόνια πριν. Αλλά εδώ που έχουμε έλθει τώρα είναι πολύ ησυχία και ηρεμία. Εδώ είναι να γράψεις βιβλίο, να διαλογιστείς, να σκεφτείς το πριν και το μετά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι το κελί της καρδιάς μας, το ιερό κελίο γεννήσεως της Θεοτόκου Μαρουδά. Από εδώ απέναντι εκεί είναι το μονοπάτι, εκεί μονοπάτι, αυτό βλέπεις τα ξύλα. Εκεί. Ναι. Είναι μονοπάτι που με τα πόδια σε 20 λεπτά βγαίνεις κάτω στο τσιμεντόδρομο. Και από εκεί σε μισή ώρα, σύνολο 35 λεπτά, είσαι κάτω στις καριές που ήμασταν. Που παίρνεις το λεωφορείο για να φύγεις για Δάφνη. Αύριο κάπως έτσι θα πρέπει να φύγουμε μάλλον, θα δούμε τι θα πει ο γέροντας. Και αυτά τα όμορφα πράγματα εδώ με κίτρινο-πράσινα δέντρα καστανιές. 18 Οκτωβρίου 2015, παρέα με τον Ιωάννη, στο κελί της καρδιάς μας. Άλλο έχεις κάτι να δηλώσεις? Όχι, εδώ θα βρω ησυχία σήμερα. Ησυχία βέβαια. Μια, θα ξεκουραστώ. Το απόγευμα θα πάμε και στον Εσπερινό μας, το ευχαριστηθούμε. Εδώ δίπλα, το καφελικό. Θα σου κάνω και μια περιήγηση εδώ στο κελί, στο ιερό κελί. Και όλα θα είναι τέλεια. Από εδώ κάτω είμαστε ακριβώς ακριβώς από εδώ κάτω. Είμαστε τώρα από εδώ κάτω ευθεία. Αλλά δεν μπορείς να πας με τα πόδια, πρέπει να πας από εκεί που σου είπα. Είμαστε βρίσκεται τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα ή αλλιώς Σαράι. Αυτό που σου δείχναμε, τους τρούλους, τους γυαλιστερούς, ναι, αυτά. Ναι. Και από εκεί φαίνεται το κελί. Από κάτω μέσα φαίνεται το κελί εδώ πέρα. Έτσι και από εδώ, έχει ένα μπαλκονάκι εδώ έξω που θα σε πάω πιο μετά να δεις. Και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά και με τη μηχανή που έχει zoom καλό θα βγάλεις καλές φωτογραφίες. Εντάξει. Εδώ είμαστε γύρω στα 560 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα. Πόσο, 600? 560, 560. Αν δεν κάνω λάθος. Έχω και ένα άλλο νούμερο, 640, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι 560. Θα μας πει ο γέροντας πιο καλά. Τα θυμάμαι, τα έχω πει 10 φορές. Το μυαλό. Άνοιξα, θα έφερα το GPS μου να το μετράμε. Έχω GPS εγώ στο κινητό μου. Εντάξει, έτσι άνοιξα, θα τα δεις. Θα λέει, δεν ξέρω εγώ. Αν είναι αληθινό GPS ή simulated GPS. GPS του κινητού είναι. Κανονικά έχει πρόγραμμα δρόμων και αυτά. Ναι, αλλά δουλεύει όταν δεν έχει σήμα. Σήμα. Από το κόσμο, ό,τι εταιρεία. Ναι, δουλεύει όταν δεν έχει σήμα. Όταν δεν έχει σήμα. Με δορυφόρους δουλεύει, μόνο του. Ναι, αυτό είναι, γιατί πολλά από αυτά τα τηλέφωνα έχουν GPS, λένε που έχουν GPS, αλλά δουλεύει
μόνο με τους πύργους από το τηλέφωνο. Και έτσι, αν δεν είσαι σε κάπου που υπάρχει σήμα, δεν δουλεύουν. Τα αληθινά παίρνουν σήμα από τα δορυφόρια. Και έτσι από μένα, τον Αμαρτωλό και τον Ιωάννη, τον ξάδερφο, προς το παρόν σας αφήνουμε και θα ξαναλέμε. Γεια σας. Γεια σας. Ή θα κάνεις κάποια ευχή, κάτι, πρωτού κλείσω, κάτι σου έρθει στο μυαλό. Όχι, τα κάναμε όλα. Τα κάναμε όλα.